Μεγάλη η χαρά, ειδικά η δική μου είναι ανίποτη, γιατί για 3 χρόνια μέσω του Εμπορικού Συλλόγου τρέχουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, το οποίο θα δώσει στην επιχειρηματικότητα πολλές ανάσες και πέρα από αυτό θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης μετά από πολλά χρόνια, γιατί αν θυμάστε, από την εποχή του Λιναρδάκη γίνανε πεζοδρόμια και στην εποχή του Μαντάλα γίνανε κεντρικοί νησίδες της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει μια παρέμβαση και αισθητική και θα βοηθήσει τον κάτοικο και τον επισκέπτη της πόλης, θα αλλάξει όλη η εικόνα. Όπως σας προείπα, και η επιχειρηματικότητα θα έχει όλα τα καινούργια δεδομένα που προσφέρει η κοινωνία σήμερα. Βέβαια, η σημερινή συνέντευξη ήταν καλοδομημένη να είναι και η Δημοτική Αρχή εδώ, αλλά κάποια προβλήματα που υπήρξαν αυτή τη στιγμή ήρθαμε σε επικοινωνία και μου είπαν θα προγραμματιστεί μια άλλη μέρα. Πάντως, ξεκινάει το έργο όσον αφορά τις παρεμβάσεις στους δημοτικούς χώρους. Θα επακολουθήσουν και οι παρεμβάσεις του Εμπορικού Συλλόγου, οι οποίες θα έρθουν αργότερα, γιατί πρέπει να προηγηθούν όλες αυτές οι εργασίες, οι οποίες έχουν διάρκεια γύρω στους 9 μήνες. Εντάξει, 9 μήνες δεν είναι και απόλυτο, αλλά μέσα σε ένα χρόνο πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί. Από την περιά μας περάσαμε δύσκολα εμπόδια. Είμαστε μία από τις πόλεις, παρότι είχαμε και καλή βαθμολογία, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχουν μόνο ευθύνες τοπικές, υπάρχουν ευθύνες γενικότερες. Το COVID και όλα αυτά δημιουργήσαν προβλήματα. Από τη μεριά του Εμπορικού Συλλόγου, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση όσον αφορά να προσλάβουμε προσωπικό, να στηρίξουμε το όλο εγχείρημα και να δημιουργήσουμε δηλαδή πόλεις οι οποίες είχαν άριστη βαθμολογία, ακόμα και αυτούς τους έχουμε ξεπεράσει. Και μη θεωρείτε και βλέπετε σε άλλες πόλεις που γίνονται άλλα έργα, τα οποία είναι συνδυασμός άλλων έργων και μην τα λέτε open mall, γιατί όσον αφορά το open mall πάμε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρούμε σοβαρά εμπόδια με αρχαιολογία και όλα αυτά, ότι το έργο θα εκτελεστεί όπως έχει σχεδιαστεί, γιατί έχει σχεδιαστεί καλά. Η προηγούμενη δημοτική αρχή βοήθησε σοβαρά στην υλοποίηση αυτή, να δρομολογηθεί αυτό το έργο, και η σημερινή δημοτική αρχή εκτιμώ θα το εκτελέσει όπως έχει σχεδιαστεί, να δούμε κάτι καλύτερο στην πόλη μας. Βέβαια, όλη αυτή η εργασία, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, σίγουρα τον κάτοικο, τις επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή, γιατί για να έχουμε κάτι καλύτερο, μια καλύτερη εικόνα αύριο, σίγουρα θα ταλαιπωρηθούμε. Σας λέω και προσωπικά, επειδή έχω ζήσει στην πεζοδρόμηση της Κλεονβρότου, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή για να μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο και να δούμε μια πόλη όπως την ονειρευόμαστε, φυσικά χωρίς αυτό το έργο να σημαίνει ότι είναι το μεγάλο έργο της πόλης, αλλά αισθητικά θα βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα μας. Και ευελπιστούμε οι δημοτικοί άρχοντες αυτό θα το συνεχίσουν και στους Ευαγγελιστρίας, Κορτσολόγου, δηλαδή και άλλους δρόμους οι οποίοι είναι ακόμα εμπορικοί, και να μπορέσουμε να έχουμε μια πόλη όταν προσβλέπουμε στο γεγονός ότι θα έρθει τουρισμός, να έρθει ο επισκέπτης να αισθανθεί καλύτερα, πέρα από τον κάτοικο ο οποίος θα το απολαμβάνει κάθε μέρα. Θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά τι πρόκειται να συμβεί σε αυτή τη ζώνη παρέμβασης εδώ? Η ζώνη παρέμβασης καταρχήν ξεκινάει από το συγκεκριμένο σημείο. Συνεχίζει επάνω προς τη Βρασίδου, κομμάτι της Γκορτσολόγου, κομμάτι της Αγισιλάου. Βέβαια, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις, παρότι δεν γίνεται δημόσια παρέμβαση σε δημοτικούς χώρους, οι επιχειρήσεις ωφελούμενες είναι και αυτές που είναι και στη Παλαιολόγου, αλλά και στη Λικούργου, στη μία πλευρά η οποία είναι προς τη πλευρά της Κλεονβρότου. Γιατί το έργο αυτό, η φιλοσοφία του ήταν ότι έπρεπε να έχει γύρω στα 200 μέτρα πεζόδρομο, εμάς η Κλεονβρότου είναι 300 και γι' αυτό ήρθαμε στους παράλληλους δρόμους. Και πέρα από αυτό πρέπει να έχει τη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων. Δηλαδή όλοι οι συνάδελφοι επαγγελματίες αυτού του χώρου συνυπογράψαν. Γι' αυτό πιάσαμε και πολύ καλή βαθμολογία, δηλαδή σε ποσοστό 100% δεν άρχισε κανένας. Και επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπουμε σε κάποια site και πολλοί δεν διαβάζουν ακριβώς, βλέπουν τον πηχαίο τίτλο και δεν διαβάζουν το κείμενο κάτω, λένε διάφορα πράγματα. Η κίνηση αυτή είναι για να βοηθήσει την τοπική επιχειρηματικότητα, τις μικρές επιχειρήσεις. Δικαιούχοι του προγράμματος δεν είναι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεν είναι επιχειρήσεις franchise. Δηλαδή, και να υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο τέτοιες επιχειρήσεις, δεν δικαιούνται μέρισμα από το πρόγραμμα. Γιατί το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα, δηλαδή για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σας λέω, όσον αφορά το λογισμικό, το οποίο θα έχει προθετικές ενέργειες για τις επιχειρήσεις ή τις τέντες που θα βάλουμε, που θα είναι κάποιες ομοιόμορφες, τις πινακίδες, τις φωτεινές μπροστά τις κάθετες. Αυτές δικαιούνται μόνο οι άνθρωποι που έχουν εισυπογράψει και είναι όλοι.
αλλά δεν δικαιούνται μεγάλες επιχειρήσεις είτε πολυεθνικές είτε φρασάις. Έχει γίνει κάποια μέρημνα για το θέμα του πάρκινγκ? Όχι, για το θέμα του πάρκινγκ δεν έχει κάνει καμία μέρημνα, γι' αυτό και πολλές φορές έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση με το Δήμο όσον αφορά τα έργα προχωράει και στην Παλαιολόγου, γιατί ουσιαστικά θα λείψουν πάρα πολλές θέσεις. Μόνο από το Open Mall θα σας αναφέρω, οι μισές θέσεις θα φύγουν, γιατί η στάθμευση θα είναι μόνο από τη μία πλευρά και όχι από τις δύο όπως συνηθίζεται μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου φεύγουν γύρω στα 75 με 80 αυτοκίνητα. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτό και στην Παλαιολόγου, δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες σε ιδιωτικούς χώρους να ενοικιαστούν από το Δήμο, βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, για να μπορέσει η πόλη να ανασάνει, γιατί όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν σε συνδυασμό με τις θέσεις τάχνης.